Βενετία θυμίζει το νησί της λίμνης Παμβότιδας τις τελευταίες ημέρες, καθώς στη νότια πλευρά του νησιού εξαιτίας της υψηλής στάθμης του νερού πλημμύρισαν ο δρόμος και οι αυλές των σπιτιών. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, καθώς σχεδόν κάθε χειμώνα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων η στάθμη του νερού ανεβαίνει, με αποτέλεσμα το νερό να πλημμυρίζει τους γύρω δρόμους και να μπαίνει ακόμη και στα σπίτια των κατοίκων. Το πρόβλημα που εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες κινητοποίησε την κοινότητα νήσου, που με έγγραφό της στον αρμόδιο ΓΟΕΒ ζήτησε να ληφθούν άμεσα μέτρα. Ενώ, όπως έγινε γνωστό, ο νομάρχης Ιωαννίνων Αλέξανδρος Καχρημάνης προχώρησε χθες το άνοιγμα του φράγματος στο πέραμα, ώστε να μειωθεί σταδιακά η στάθμη της λίμνης. Παρ' όλα αυτά, η ανησυχία είναι έντονη για τους κατοίκους στην νότια πλευρά του νησιού, που φοβούνται πως αν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες, η στάθμη της λίμνης θα ανέβει και άλλο. Και τα νερά θα μπουν ακόμη και μέσα στα σπίτια τους. Πώς είναι μέσα στο σπίτι σου, πώς θα μπουν στο σπίτι τώρα, πίσω. Μέσα. Πώς μπαίνει. Εδώ πηγαίνω από τη βεράντα, εγώ το βάζω. Ανοίγουμε την πόρτα, την άλλη. Συγκρινάει. Έλα να δεις εδώ που είναι πνιγμένο ο δρόμος. Περιμένουμε, τι να περιμένουμε. Άμα βρέξει σήμερα και αύριο, θα πάει εδώ στα υπόγεια, όπως που είχε πάει εδώ και δύο χρόνια, πήραν μέχρι απάνω εδώ πέρα νερά μέσα στα υπόγεια. Φοβάστε μην μπει στα σπίτια. Μόνο φοβόμαστε. Άμα βρέξει τούτη να τη δούμε, δύο-τρεις μέρες θα έρθει μέχρι απάνω. Μας δεν μπορούμε να κατέβουμε κάτι να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ πέρα, γιατί πιο πολύ εδώ κάτω είμαστε υγρασία, κακό. Όλα αυτά, τα νερά δημιουργούν πρόβλημα. Η αυλή σας τώρα μέχρι πού φτάνει? Είναι μέχρι κάτω. Πού είναι το φως? Εκεί πέρα είναι η αυλή. Όλοι. Πού είναι το λιμάνι? Εδώ που βλέπετε. Ναι. Κάτω. Πού είναι το σιδερένιο, το πάσαρμα του εκεί πέρα. Είναι το λιμάνι αυτό. Έρχονται οι βάρκες. Το καλοκαίρι και τώρα. Και η αυλή μας είναι μέχρι κάτω. Βλέπετε και τα παγκάκια εκεί. Όλα. Καθόμαστε το καλοκαίρι. Τις καρέκλες, το τραπεζάκι, όλα.